ασκητικά οσίου Εφραίμ του Σύρου. Μια ραδιοφωνική αναφορά του βίου και του συγγραφικού έργου ενός μεγάλου ασκητού της Εκκλησίας μας. Οι διδαχές του Οσίου, των δακρύων και της προσευχής στην εκκλησιαστική φωνή της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Ασκητικά Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος και νομικός Ηλίας Ακίδης. Εκλεκτοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ασκητικοί λόγοι» του Οσίου Εφραίμ του Σύρου και να υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε σε μία ομιλία, σε ένα λόγο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στον προφήτη Ιωνά και στη μετάνοια των Νινεβιτών. Προκειμένου λίγο να συνδέσουμε όμως το λόγο του για να καταλάβουν όλοι οι ακροατές με τις προηγούμενες εκπομπές και επιπλέον για το λόγο του ότι πιθανότατα κάποιοι να ακούνε σήμερα για πρώτη φορά αυτή την εκπομπή, να πούμε με λίγα λόγια ότι ο Όσιος Εφραίμος Σύρος στην ομιλία αυτή, που είναι αρκετά μεγάλη σε έκταση, αναφέρεται στον προφήτη Ιωνά, έναν προφήτη που είναι ταυτόχρονα συγγραφέας και πρωταγωνιστής του ομώνυμου προφητικού βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης και ο οποίος έδρασε κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα, μια εποχή κατά την οποία η πόλη Νινεβή είχε καταστεί πρωτεύουσα του Ασσυριακού κράτους. Και επειδή οι κάτοικοί της σε μεγάλο βαθμό είχαν πέσει σε πολλές αμαρτίες, ο Θεός στέλνει τον Ιωνά στους Νινεβίτες να κηρύξει μετάνοια. Αυτός αρνείται να εκτελέσει την εντολή του Θεού άμεσα, μεταβαίνει στην Ιώπη επιβιβαζόμενος σε κάποιο πλοίο για να διαφύγει στη Θαρσής, γίνεται όμως τρικυμία και έτσι επιβαίνοντας στο πλοίο ρίχνουν τον Ιωνά στη θάλασσα, όπου τον καταπίνει ένα κήτος, παραμένει τρεις μέρες στην κοιλιά του κήτους, πράγμα το οποίο είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, αποτελεί τύπο της τριήμερης ταφής και Ανάστασης του Χριστού. Και κατόπιν, λαμβάνοντας ο προφήτης το μήνυμα το οποίο έλεγε να κηρύξει στους Νινεβίτες και φυσικά το κήτος τον ξεβράζει στην πόλη αυτή των Νινεβιτών, όπου και γυρνά τη μεγάλη αυτή πόλη επί τρεις μέρες, λέγοντας ότι σε τρεις μέρες η πόλη θα καταστραφεί εάν ο λαός της δεν μετανοήσει. Στην ομιλία λοιπόν αυτή, στο λόγο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, σε αυτό το θέμα είμαστε και σήμερα και είχαμε σταματήσει την τελευταία φορά σε εκείνο το σημείο όπου ο βασιλιάς μαζί με όλο το λαό της πόλης αυτής προσπαθεί να μετανοήσει και να δείξει αυτή τη μετάνοιά του και με τα ενδύματα τα διαφορετικά αλλά και με την αυστηρή νηστεία, και ταυτόχρονα είχαμε μείνει ιδιαίτερως στο σημείο όπου έχει δικούς του ανθρώπους, κήρυκες, ο βασιλιάς της Νινεβή, ο οποίος τους στέλνει για να κηρύξουν παντού για να μετανοήσουν όλοι μαζί. Συνεχίζουμε λοιπόν από το σημείο αυτό όπου ο Όσιος Εφραίμος Σύρος μας λέει: «Αυτά και τα παρόμοια διαλαλούσαν οι κήρυκες του βασιλιά στη μεγάλη πόλη, να νηστεύουν δηλαδή οι ίδιοι οι άνθρωποι μαζί με τα ζώα. Στάθηκε ο βασιλιάς όπως ένας γιατρός θεραπεύοντας την πόλη που ήταν άρρωστη. Αγίασε δηλαδή με την νηστεία το στράτευμά του. Έδωσε διαμέσου αυτής θώρακα, γεμάτο δόξα και ασπίδα λύτρωσης. Φρόντισε να κηρύξει μέσα σε αυτό φαρέτρα πραότητας, που τα βέλη της φτάνουν τον ουρανό και που όταν εκτοξεύονται νικούν. Έσυρε από τη θήκη και προσκόμισε αυτά, την αγάπη, την πίστη, την ελπίδα, ξύφοι που εξουσιάζουν και προσφέρουν χαρά.
Αφού λοιπόν ο βασιλιάς εξόπλισε έτσι το στράτευμά του με νηστείες και προσευχές, άρχισε στη συνέχεια να επισκέπτεται τα πλήθη, άνδρες και γυναίκες, όλους μαζί, και έλεγε σε αυτούς: «Ας πολεμήσουμε όλοι με ανδρεία και γενναιότητα για τη σωτηρία μας». Με τη δική του πένθυμη ενδυμασία έδινε σε αυτούς παράδειγμα, ώστε όλη η πόλη να εξοπλιστεί έτσι. Ο γιος του Νευρόδ, του γενναίου γίγαντα, σταμάτησε να σκοτώνει θηρία και χτυπούσε τα πάθη. Αντί για θηρία, έσφαζε την αισχρή αμαρτία. Εγκατέλειψε τα εξωτερικά θηρία και προσπαθούσε να φωνεύσει την εσωτερική κακία. Αντί να κάθεται σε άρμα δόξας, περπατούσε πεζό στην πόλη και παρακινούσε όλους να έρθουν σε μετάνοια. Πλησίαζε ο βασιλιάς στις πλατείες της πόλης για να ξεπλύνει από αυτές το ρήπο της αμαρτίας. Βάδιζε ταπεινά και έγινε στήριγμα της πόλης που σίονταν, ώστε να μην γκρεμιστεί. Τα είδε αυτά ο Ιωνάς και έμεινε κατάπληκτος και άρχισε να θαυμάζει τους γιους των αλόφυλων. Είδε τα κατορθώματα και τις αρετές των Ινεβητών και, χύνοντας δάκρυα, πένθησε για τους απογόνους του Αβραάμ. Είδε τους απογόνους του Χαναάν ότι δικαιώθηκαν με την πίστη και τους απογόνους του Ιακώβ ότι παρασύρθηκαν μακριά από το Θεό. Είδε τις απερίτμητες καρδιές να δέχονται την περιτομή και τους περιτμημένους να επιμένουν στη σκληροκαρδία. Ο βασιλιάς της Νινεβή όμως γνώριζε την αιτία της οργής που προκηρύχθηκε εξαιτίας των αμαρτιών τους, γι' αυτό έκοψε ΣΥΡΙΖΑ την αιτία και απομάκρυνε τα κακά. Ήταν πραγματικά γιατρός που γνώριζε καλά την αρρώστια της πόλης, διότι με το φάρμακο της νηστείας θεράπευσε την πόλη, αφού έδιωξε με το σάκο και με τη στάχτη την αμαρτία από αυτή. Ο Ιωνάς, σαν δικαστής, ζητούσε για αυτούς τιμωρία, αλλά η νηστεία συγχωρούσε τις αμαρτίες τους. Συγκεντρώθηκαν οι Νινεβίτες για να μπορέσουν να εξηλαιώσουν τον Κύριο και να ξεφύγουν το θάνατο, και κατάλαβαν ότι η νηστεία είναι ικανή να καταργήσει την απόφαση του θανάτου και να χορηγήσει σε αυτούς ζωή. Ο Ιωνάς νηστεύει φοβούμενος αυτό, μήπως δηλαδή σωθούν με την νηστεία και ο ίδιος φανεί ψεύτης. Αλλά την απόφαση του Ιωνά κατάργησε η μετάνοια. Γι' αυτό και οι Νινεβίτες, ως σοφοί, γνώρισαν ότι ο Θεός έχει ευσπλαχνία και εκτιρμούς και ότι σε εκείνους που μετανοούν με όλη τους την ψυχή σκύβει με ευσπλαχνία. Είδαν τον προφήτη να είναι σκληρός και το Θεό να είναι φιλάνθρωπος, και αφού άφησαν τον σκληρό, κατέφυγαν στον ευσπλαχνό. Ο Ιωνάς τους έκοβε την ελπίδα με την απειλή του, αλλά η νηστεία την αύξανε και τους υπόσχονταν τη ζωή, διότι ο αέρας που προηγουμένως ήταν επάνω τους σκυθροπός έγινε με τη μετάνοιά τους και την πολλή ταπείνωση λαμπρός. Οι πόλεις σίονταν, αλλά τις στήριζαν οι ίδιοι με την ελεημοσύνη τους. Τα βρέφη διατηρήθηκαν στις αγκαλιές των μητέρων τους, διότι στον καιρό της δοκιμασίας διδάχθηκαν να νηστεύουν. Κράβγασαν οι γέροι, ντυμένοι με σάκο και πασπαλισμένοι στο κεφάλι με στάχτη, και χαρίζονταν σε αυτούς η ζωή, όπως και στον Εζεκία. Και επειδή οι νέοι έχησαν δάκρυα με κατάνοιξη, φύλαξε ο Θεός για χάρη τους τα στεφάνια τους. Και επειδή οι νύφες φόρεσαν τη σκυθροπότητα, γύρισαν ξανά με χαρά στους νηφικούς τους θαλάμους. Φώναζαν μάλιστα και τα ζώα, επειδή δεν είχαν πιει νερό, και ήταν η φωνή όλων φοβερή, και των ανθρώπων και των ζώων. Αλλά η δικαιοκρισία του Θεού άκουσε την κραυγή τους, και η χάρη του έσωσε αμέσως την πόλη από τη μέρα με την οποία ο Ιωνάς την απείλησε, διότι νήστευαν συνεχώς και παρακαλούσαν ασταμάτητα. Δεν στέγνωσε το μάτι τους από δάκρυα μετάνοιας και δεν σταμάτησε η γλώσσα τους να ζητά το έλεος. Δεν άκουσε η ακοή κανένα άλλο άκουσμα, διότι διαρκώς ακούγονταν θρήνη και κλάματα και οδυρμή. Δεν ήταν δυνατόν να δει κανείς εκεί διόλου κάποιον που να χαίρεται ή να γελά ή να αστειεύεται, διότι όλοι θρηνούσαν, έχυναν δηλαδή συνεχώς κάτω κάποια παράδοξα δάκρυα και πρόφεραν κραυγές για έλεος. Με τη μετάνοια απέκτησαν την νηστεία και την καθαρότητα.
οι άνδρες και οι γυναίκες απέκτησαν χωρίς δυσκολία τη σοφροσύνη. Όταν η χάρη του Θεού τα είδε αυτά, έδειξε την ευσπλαχνία της και έστειλε πάνω τους τη δροσιά της ζωής και της ευσπλαχνίας, διότι δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, ωσότου να επιστρέψει αυτός και να ζήσει, αλλά θέλει τη μετάνοια και τη σωτηρία του, καθώς είναι πάντοτε φιλάνθρωπος και αγαθός και σπλαχνικός και μακρόθυμος, ο Πατέρας μαζί με τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ανάμεσα λοιπόν στους οργύλους επικράτησε συμφιλίωση και ειρήνη, διότι οι γέροι ζούσαν ειρηνικά, οι νέοι συμπεριφέρονταν με σοφροσύνη και οι παρθένες φύλαγαν την αγνότητά τους. Οι αφθάδεις γίνονταν πράοι. Μια ήταν η θέα όλων και μια η παράταξη. Και ο βασιλιάς δηλαδή και ο δούλος ήταν ξυπόλοιτοι. Ίδιες λοιπόν ήταν και οι τροφές της ταπείνωσης για τους πλούσιους και για τους φτωχούς. Και ένα ήταν το ποτό, εξίσου για τους κυρίους και για τους δούλους. Διότι όλοι έτρεχαν κάτω από τον κοινό ζυγό της μετάνοιας για να απολαύσουν τα ελέη του Θεού και εργάζονταν ομόγνωμα στην κοινή εργασία για να πάρουν σαν αμοιβή από το Θεό και την κοινή συγχώρηση. Η πόλη σάλευε όπως το καλάμι από τον άνεμο και όπως το σπουργίτι που θα πιαστεί στην παγίδα. Νόμιζαν ότι δεν θα φέξει για αυτούς το πρωί ημέρα. Όλη η πόλη στέκονταν στο στόμα του θανάτου και καθώς σίονταν χτυπούσε στις πύλες του Άδη. Ο Ιωνάς ωστόσο μετρούσε τις μέρες και τις νύχτες και οι Νινεβίτες μετρούσαν τις αμαρτίες τους. Ο Ιωνάς στην καλύβα του προσεύχονταν να βγει αληθινός και οι Νινεβίτες μέσα στην πόλη παρακαλούσαν να μην πεθάνουν. Θύλιαζε μάλιστα ο Ιωνάς όταν έβλεπε τα δάκρυά τους. Λοιπόν παραφύλαγε να δει αυτό που θα συμβεί στην πόλη. Είχε τη σκιά της κολοκυθιάς που δεν φύτεψε ο ίδιος, εκείνος όμως καίγονταν από την κάψα της μέρας, διότι η καλύβα του Ιωνά ξεράθηκε από τη ρίζα και η δύναμη του υψίστου προστάτευε σαν σκιά τους Νινεβίτες. Τους είδε αυτούς να τρέμουν από την οργή του Θεού όπως τρέμει το νερό. Είδε τα νήπια μέσα στην νηστεία και μέσα στο κλάμα να κραυγάζουν. Είδε τα βρέφη να χύνουν δάκρυα, τα μοσχαράκια και τα αρνάκια να φωνάζουν. Είδε τα σπλάχνα των μητέρων να σπαράζουν και να οικετεύουν τον ύψιστο. Είδε τους γέρους να κλαίνε και να καταφεύγουν στο Θεό, αλλά τους γέρους του Ισραήλ να είναι πάντοτε σε ακαταστασία. Είδε επίσης την Νινεβή να μετανοεί με ζήλο, αλλά τη Σιών να πορνεύει και να κυριεύεται από μανία για τα είδωλα. Έβλεπε πως η Νινεβή πλήθαινε μέσα στη μετάνοια τον έλεγχο εναντίον της Ιερουσαλήμ, η οποία ήταν πάντοτε φιλόνικη. Έβλεπε τις πόρνες της Νινεβή να σοφρονούν, αλλά τις θυγατέρες του Ιακώβ να πορνεύουν παράφορα. Είδε τους ψεύτες μέσα στην Νινεβή να λένε την αλήθεια, αλλά τους ψευδοπροφήτες μέσα στη Σιών να είναι πάντοτε γεμάτοι από δόλο. Στην Νινεβή τα είδωλα συντρίφθηκαν φανερά, αλλά στην Ιερουσαλήμ τα προσκυνούσαν κρυφά. Ο Ιωνάς απέκτησε αρκετή πείρα από τους εθνικούς, διότι ο ιερέας των ειδώλων δέχθηκε τον Μωυσή και η χείρα τον Ηλία και η αλόφιλη τον Δαβίδ όταν τον καταδίωξε ο Σαούλ, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Είδε την Νινεβή να έχει συγκεντρωθεί σαν εκκλησία και φρόντιζε μήπως το κήρυγμά του δεν βγει αληθινό. Το ναό του Θεού που ήταν στην Ιερουσαλήμ, οι Ιουδαίοι τον έκαναν σπήλαιο ληστών και ο βασιλιάς της Νινεβή προσκύνησε τον Κύριο. Οι ζωντανοί κλαίνε τους νεκρούς, οι Νινεβίτες όμως κλαίνε τους ζωντανούς. Όλοι θρηνούσαν τους γιους τους και τους συγγενείς τους. Μεγάλο και φοβερό πένθος υπήρχε τότε εκεί και όλοι νόμιζαν ότι οι ζωντανοί θα κατεβούν στη γη και όσο λοιπόν πλήθαιναν οι μέρες που είχαν οριστεί, τόσο περισσότερο πλήθαιναν και τα δάκρυα επειδή νόμιζαν ότι δεν θα υπάρχουν στο εξής. Έφτασε λοιπόν η μέρα κατά την οποία αν δεν μετανοούσαν επρόκειτο να καταστραφούν και η πόλη γέμισε από κλάματα. Το χώμα της γης που βράχηκε από το πλήθος των δακρύων που οι ίδιοι έριχναν κάτω με πίκρα έγινε σαν πυλός.
σήκωσαν οι πατέρες τα παιδιά τους από τον ύπνο για να θρηνήσουν μαζί τον πικρό τους θάνατο. Τοποθετούσαν στη μέση τους γαμπρούς και τις νύφες. Αντίκρισαν οι πατέρες την ομορφιά των γιών τους και από τη μεγάλη τους λύπη τους ήρθε σκοτωδύνη. Και τελικά νόμιζαν ότι η γη σύεται και ύψωσαν τη φωνή τους με θρήνους που έφθαναν ως τους ουρανούς. Οι γέροι και οι γριές πήγαν στους τάφους και έκλαιγαν, διότι εκείνος που έθαβε και εκείνος που θάβονταν ήταν μεταξύ τους. Ο καθένας αντίκριζε μπροστά στα μάτια του τον πικρό θάνατο και άφηνε λυπητερή κραυγή, επειδή δεν γνώριζε σε τι λογής θάνατο έφτασε. Έσχισαν τις καρδιές τους όταν άκουσαν ότι η γη σχίστηκε. Απορούσαν για το τέλος με το οποίο επρόκειται να παραδοθούν στο θάνατο. Άλλαξε η όψη του προσώπου όλων, μόλις έφεραν στο νου τους ότι η γη επρόκειτο να στραφεί προς τα κάτω. Ο βασιλιάς φορώντας σάκο κυριεύθηκε από πόνο, καθώς σκέφτονταν ότι αύριο δεν θα υπάρχει. Όλοι έτρωγαν στάχτη και παρακαλούσαν το Θεό. Όλοι κατά την προσευχή τους γέμιζαν το στόμα τους με στάχτη. Όλοι φώναζαν τους φίλους τους για να χορτάσουν από το αντίκρισμά τους, προτού να κατέβουν οι ίδιοι στον Άδη. Όταν λοιπόν συμπληρωνόταν η μέρα, στάθηκαν όλοι μαζί στο σκαλοπάτι του θανάτου, κρατώντας τα χέρια ο ένας του άλλου, θρηνούσαν ο ένας για τον άλλο. Έφτασε η τελευταία νύχτα και συλλογίζονταν σε ποια ώρα πρόκειται να ακουστεί ο ήχος της καταστροφής τους. Νόμιζαν ότι το βράδυ πρόκειται να καταστραφεί η πόλη. Έφτασε όμως το βράδυ και δεν έπαθε τίποτα εντελώς. Νόμιζαν επίσης ότι τη νύχτα θα μεταβληθεί σε χάος και θα χαθεί. Στη συνέχεια έφτασε και η νύχτα, αλλά δεν παραδόθηκαν στην καταστροφή. Νόμιζαν ότι μέσα στο σκοτάδι θα παραδοθούν στο θάνατο. Πέρασε και το σκοτάδι, αλλά δεν έπαθαν τίποτε εντελώς. Νόμιζαν ότι η πόλη θα καταστραφεί το πρωί. Ήρθε το πρωί και αύξησε τις ελπίδες εκείνων. Στην ώρα που αυτοί νόμιζαν ότι δεν θα υπάρχουν, σε αυτήν την ώρα ολοκληρώθηκε η χαρά τους. Χαίρονταν όλοι μαζί με τους φίλους και τους πλησίον τους και δόξαζαν το Θεό που τους ευσπλαχνίστηκε. Ο Ιωνάς όμως στέκονταν από μακριά, παρακολουθώντας κρυφά και φοβούμενος μήπως αποδειχθεί ψεύτης. Και στην ώρα που περίμενε να καταστραφεί η πόλη, σε αυτή την ώρα η πόλη γλίτωσε από το θάνατο. Διότι ο αγαθός Θεός, γνωρίζοντας τα δάκρυά τους, έδειξε την ευσπλαχνία τους αυτούς. Διότι αν και δεν πέθαναν, όμως με την προσδοκία του κακού θανάτου είχαν πια πεθάνει από πριν. Και πραγματικά είχαν πια πεθάνει. Ήταν δηλαδή άταφοι νεκροί. Διότι ο φόβος των συμφορών τους θανάτωσε ζωντανούς. Τόσο πολύ δηλαδή είχε ελπίσει ο Ιωνάς ότι η απειλή των συμφορών θα τους έκανε να χάσουν τη δύναμή τους, διότι ήταν σαν σκιά. Και με αυτή τη στάση του Ιωνά απέναντι στη συγκλονιστική μετάνοια του συνόλου της πόλης της Νινεβή, θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Εκλεκτοί μας ακροατές, σας παροτρύνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Ράδιο Ελπίδα και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Ασκητικά Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Μια ραδιοφωνική αναφορά του βίου και του συγγραφικού έργου ενός μεγάλου ασκητού της Εκκλησίας μας. Οι διδαχές του Οσίου, των δακρύων και της προσευχής στην εκκλησιαστική φωνή της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Ασκητικά Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος και νομικός Ηλίας Ακίδης.